Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα 24 Μαΐου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Διαβεβαίωση ότι για τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι σαφές και αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη, εφόσον φυσικά τηρήσει τις δεσμεύσεις της, παρήχε ο Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος μετά και την άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο σενάρια για τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ελληνικής εξόδου από το ευρώ έχει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Την ίδια ώρα διαψεύδει κατηγορηματικά το Υπουργείο Οικονομικών ότι συζητήθηκαν σχέδια για πιθανή έξοδο από το ευρώ. Αντιπαλότητα εντωμεταξύ για το ευρώ ομόλογο, ο νέος Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ επιμένει ότι αποτελεί σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, ενώ η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ εκτιμά ότι δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης. Οι αποφάσεις πάντως για το θέμα παραπέμπονται στη Σύνοδο Κορυφής στις 28 και 29 Ιουνίου. Τον κόδωνα του κινδύνου για την Ευρώπη συνολικά κρούει σε έκθεσή της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι λόγω της κρίσης και της λιτότητας η σημερινή γενιά των νέων πλήττεται δυσανάλογα, οδηγούμενη στην ανεργία, την υποαπασχόληση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επίθεση κατά της ελληνικής αριστεράς, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμά της τρέλα και ανοησία, εξαπέλυσε ο Γερμανός πολιτικός Ντανιέλ Κονμπεντίτ. Τόνισε ότι μεταξύ του μνημονίου ως έχει και του πετάμε το μνημόνιο στα σκουπίδια υπάρχει ένας τρίτος δρόμος. Στο μεταξύ πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας, λέει ο Ιταλός αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας. Την ανάγκη αναπτυξιακής παραμέτρου ως προαπαιτούμενο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση ανέδειξαν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Μόντι κατά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες. Ώρα να επαναφέρουμε αυτά που μας απέρριψε η Τρόικα, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά τις επαφές του στις Βρυξέλλες. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που να μπορεί να την εκπροσωπεί με αξιοπρέπεια και επάξια στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντησή του με ομοσπονδίες εργαζομένων και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ταυτόχρονα επιτέθηκε κατά των προέδρων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τους δύο φυσικούς και ηθικούς αυτούργους συνένοχους της τραγωδίας του λαού, όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπέρ του διαλόγου για τα εργασιακά αλλά με θεσμικές εγγυήσεις, έμποροι και ΓΕΣΕΒΕ. Διάλογο σε εθνικό θεσμικό επίπεδο αντιπροτείνει η ΓΕΣΕΕ για να δεσμεύουν τους πάντες οι αποφάσεις. Περαιτέρω ύφεση της οικονομίας και μεγάλη ανεργία προβλέπουν οι τοπικοί βιομήχανοι, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στη χθεσινή ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας. Όχι στην πρόταση του ΣΕΒ για διαπραγμάτευση επί των κατώτατων μισθών και της μετενέργειας, είπε στο μεταξύ Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα. Υπέρ της συγκρότησης κυβέρνησης κεντροαριστεράς με βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ότι συμπεριφέρονται ως μεγάλα κόμματα ενώ δεν είναι. Την ανάγκη ανάδειξης μιας κυβέρνησης της κεντροαριστεράς επισημαίνει η Άννα Διαμαντοπούλου. Αναταραχή έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η επιστροφή στο κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη και βουλευτών της Δημοκρατικής Συμμαχίας, καθώς με την ένταξή τους στις γαλάζιες εκλογικές λίστες, αυτομάτως μένουν εκτός βουλευτές που εξελέγησαν στις 6 Μαΐου. Έντονες οι διεργασίες και στην τοπική Νέα Δημοκρατία για τη λίστα. Δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, δήλωσε επίσημα σήμερα ο Γιώργος Σούρλας μετά από 31 χρόνια πολιτικής σταδιοδρομίας. Αισθάνομαι έντονη την πίεση από τα διαπλεκόμενα. Αυτή τη φορά από τους λαθρέμπορες των καυσίμων και από τους νοθευτές των καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και την απειλή τους ότι ο δρόμος μου προς τη Βουλή θα καεί από τα όσα απεκάλυψα και κατήγγειλα και κατέθεσα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ήμουν αποκλεισμένος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ του κέντρου. Εδώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά θα μπορώ να πω άλλη φορά και για άλλα περιστατικά που έχουν να κάνουν με αυτή την αντίδραση των διαπλεκομένων. Όχι τυχαίων, αλλά παραγόντων της οικονομικής ζωής. Και βέβαια όταν λέμε διαπλεκόμενοι, εννοείται ότι δίπλα τους και κοντά τους υπάρχουν και πολιτικοί παράγοντες. Σημαντικές αναμένονται οι αλλαγές στο ψηφοδέλτιο και της Δημοκρατικής Αριστεράς Μαγνησίας, ενώ αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει συνέλευση μελών και φίλων του κόμματος στον Όμο. Νέος στόχος από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ στο μεταξύ θα είναι και πάλι να είναι ο πρώτος νομός πανελλαδικά. Στα οικονομικά δεδομένα τώρα, ειδοποιητήρια με απειλές κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και για λήξη πρόθεσμα χρέη 300 ευρώ, στέλνει σε περίπου 900.000 φορολογούμενους το Υπουργείο Οικονομικών. Τραγικό τέλος στη ζωή τους έδωσαν μαζί μάνα και γιος, πέφτοντας από την ταράτσα πενταόροφης πολυκατοικίας όπου διέμεναν στην Αθήνα. Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα και τον 60χρονο γιο της, άνεργο μουσικό.
Στις τοπικές εξελίξεις, έργα ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ θα γίνουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα, καμπανάκι χτύπησε για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Απρόσκοπτη υλοποίηση ζητά ο Υπουργός Ανταγωνιστικότητας και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κίνητρο τη ληστεία είχε ο 20χρονος Πακιστανός που χθες το απόγευμα μαχαίρωσε ομοεθνή του στο πάρκο της Χιλιαδούς, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία. Η συμπλοκή των δύο αλλοδαπών έγινε για οικονομικούς λόγους και ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον ομοεθνή του στην κοιλιακή χώρα και στο δεξί βραχίον, ενώ στη συνέχεια του έκλεψε χρηματικό ποσό 355 ευρώ. Μια γιορτή παραδοσιακών φυτωρίων και σπόρων πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Πανεπιστημίου, έστω και αν τα αρχικά σχέδια τα χάλασε για λίγο η βροχή. Κατά την διάρκεια της γιορτής υπήρχαν εκτός από τα φυτώρια παραδοσιακά προϊόντα και χειροτεχνήματα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολούθησατε.